Καλημέρα κύριε Λαζάρου. Καλησπέρα κύριε Σαμολαδά. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι είναι μία πλατεία που έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες για να σταματήσει να αποτελεί άνδρο παραβατικών στοιχείων, να το πω ευγενικά. Ναι, θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν έγιναν και τόσες πολλές προσπάθειες. Δηλαδή όλες οι εκκλήσεις έχουν πέσει κυρίως στο κενό. Ποια είναι η κατάσταση? Θέλω πρώτα να μου περιγράψετε, για όσους πιθανόν δεν ξέρουν, και να κάνετε και τη χωροθέτηση, σε ποιο σημείο αναφέρεστε. Η χωροθέτηση ξεκινάει από την Γνατία Οδό μέχρι και την Αγίου Δημητρίου. Όλο το τμήμα αυτό της Αρχαίας Αγοράς, το πάρκο του Αγίου Δημητρίου, στο οποίο, για το οποίο διαμαρτύρονται όλοι οι κάτοικοι. Και η περαστική, και η περαστική, πρόεδρε, κύριε Λαζάρου. Φυσικά, φυσικά. Οι περαστικοί επισκέπτες, επαγγελματίες, οι πάντες. Ο καθένας για τους λόγους του. Οι μεν επαγγελματίες πραγματικά διατρέχουν κίνδυνο ληστείας, φοβούνται, έχουν πέσει θύματα ληστείων και διαφόρων ανθρώπων που για χι λόγους χρειάζονται τα χρήματα. Οι κάτοικοι φοβούνται να περπατήσουν μετά από κάποια ώρα και οι περαστικοί είναι αδιανόητον να πάνε κάποια βόλτα εκεί πέρα. Όλη αυτή η κατάσταση έχει ενοχλεί. Να σας βοηθήσω λίγο. Να σας βοηθήσω, γιατί εγώ γνωρίζω την περιοχή και ως κάτοικος αλλά και ως δημοσιογράφος. Δυστυχώς έχω συμβουλεύσει επισκέπτες της πόλης να μην διασχίσουν τη συγκεκριμένη πλατεία ούτε μέρα μεσημέρι. Έκριβος έτσι όπως το λέτε. Στη δική μου προσπάθεια να παρκάρω στην ελεγχόμενη στάθμευση που έχει εκεί πέρα πάνω, το ανοιχτό εκείνο το πάρκινγκ το μεγάλο, και να κατέβω προς τα κάτω, το μετάνιωσα πρωί, πρωινές ώρες. Να σας πω κάτι. Και πιστεύω, ναι. Εκείνο το σημείο, το πάρκινγκ και γύρω από, από τα δημόσια ουρητήρια έχει γίνει όλο ένα ουρητήριο. Μυρίζει, μυρίζει, ναι, τσίκνα, μην λέμε τώρα, τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Ακριβώς έτσι, μυρίζει, μα είναι, αφοδεύουν κάτω από τα δέντρα, σε διάφορα σκοτεινά σημεία. Εν πάση περιπτώσει χρειάζεται κάποια ήπια αστυνόμευση η περιοχή. Ναι, είναι σαν να μιλάμε για την Ομόνοια της Θεσσαλονίκης δυστυχώς αυτή η περιοχή. Ίσως και χειρότερα, διότι στην Ομόνοια δεν γίνεται, διότι είναι λίγο πιο, υπάρχει κόσμο που περπατάει τώρα. Εμείς από φόβο δεν πηγαίνουμε, οπότε τίνει να ερημώσει. Πείτε μου λίγο, οι δικές σας αναμνήσεις, οι μνήμες από την περιοχή πώς ήτανε? Ήταν μια πλατεία όπου υπήρχε κόσμος, έπαιζαν παιδιά. Καταρχήν, okay, ήταν παλιά, ήταν σταθμός του λεωφορείου, καμία σχέση, αλλά δεν ήμουν τόσο παιδί όταν υπήρχε το δραματικό σταθμό των λεωφορείων, το ΚΤΕΛ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν υπήρχε αυτή η παραβατικότητα. Μέχρι και πριν από 5-6 χρόνια. Ναι. Και δεν νομίζω ότι είναι δύσκολο ότι μπορεί να μπει κάποιος χαλινός σε όλη αυτή την κατάσταση. Πώς θα μπορούσε να μπει φρένο όμως σε τέτοιο είδους φαινόμενα? Ήπια αστυνόμευση, ναι. Ήπια αστυνόμευση και πεζές περιπολίες. Αυτό είναι θέμα της Ελλάς. Ξέρετε, αν αρχίζουν να βγαίνουν αστυνομικοί στους δρόμους, θα αρχίσουν να μας κατηγορούν ότι έχουμε μια αστυνομοκρατούμενη πόλη. Δεν είναι αστυνομοκρατούμενη. Το να υπάρχουν ένα αστυνομικό και να βλέπουν, να επιθεωρούν, δεν είναι κακό. Δεν ζητάμε να μπουν ούτε κλούβες, ούτε να κατέβουν τα μάτια, ούτε όλα αυτά τα πράγματα. Και μια ήπια αστυνόμευση, να βλέπουν τι γίνεται. Δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς δυστυχώς. Ναι. Ναι. Έχω δει σε φωτογραφίες μέχρι και τη μετατροπή των καφάου της ΔΕΗ σε τουαλέτες. Ακριβώς. Όχι μόνο τουαλέτες, και για χρήση ναρκωτικών, αν θέλετε για να κοιμηθούν, για οποιαδήποτε άλλη χρήση. Ναι. Όλα αυτά πρέπει να ελεγχθούν. Φυσικά θα πρέπει ο Δήμος να κάνει κάποιες παρεμβάσεις ώστε να είναι ορατές όλες αυτές οι παραβατικές συμπεριφορές. Ξεκίνησα με το πάρκο του Αγίου Δημητρίου που μπήκε ο φωτισμός, που έγιναν ήπιες κλαδεύσεις ώστε να αναδειχθεί ο χώρος και να μην βοηθά, διότι ο φωτισμός είναι τρόπος που αποτρέπονται όλες οι παραβατικές συμπεριφορές. Και σε αυτό θα ευχαριστήσουμε τον κύριο Δαγκλή, ο οποίος συντώνησε όλο το έργο για το πάρκο του Αγίου Δημητρίου. Κάπως έτσι πρέπει να γίνει και στην αρχαία αγορά. Η παιδική χαρά, θέλετε, είναι συνέχεια ξεκλείδωτη. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο, να κλειδώνει η παιδική χαρά όπου θα πάνε τα παιδάκια να παίξουν. Πηγαίνουν παιδάκια να παίξουν? Φυσικά πηγαίνουν, αλλά δεν έχουν άλλη διέξοδο οι κάτοικοι της περιοχής εκεί πέρα να πάνε τα παιδάκια να παίξουν. Πηγαίνουν.
αλλά είναι ξεκλείδωτη. Γιατί θα έπρεπε να είναι ξεκλείδωτη, εδώ και πολύ καιρό. Ναι, μετά από κάποια ώρα να κλειδώνει. Έτσι ήτανε. Ναι. Κλείδωναν όλοι. Δεν είναι μόνο για αυτή την παιδική χαρά, γενικά μιλάμε για τις παιδικές χαρές. Ναι, δεν κλειδώνουν. Ναι. Εσείς που έχετε αναδείξει αυτά τα θέματα στη Δημοτική Αρχή, τι προτείνατε και αν υπήρξε ανταπόκριση στις αγωνίες και τις προτάσεις σας? Σε κάποιες υπήρξε. Δεν είναι υπήρξε στο βαθμό που θα θέλαμε να υπάρχει η ανταπόκριση. Δηλαδή, για τις παιδικές χαρές που μόλις σας είπα, μου κάνει εντύπωση ότι πρέπει να επανέλθουμε σε αυτό το ζήτημα 2, 3 και 4 φορές και να μην έχει λυθεί. Πόσο δύσκολο είναι να υπάρξει κάποιος υπεύθυνος που θα αναλάβει να κλείνει τις παιδικές χαρές? Ναι, και συμβολική παρουσία κάποιου ή αστυνομικού ή δημοτικού αστυνομικού. Η δημοτική αστυνομική εκ των πραγμάτων, επειδή προσπαθήσαμε να μάθουμε, είναι δύσκολο το ωράριο, οι βάρδιες και είναι 68 άτομα όλο και όλο. Δεν φαντάζομαι ότι θα είναι δύσκολο τις βραδινές ώρες. Το φαντάζομαι ότι θα είναι εύκολο, συγγνώμη. Αλλά για την αστυνομία σας το είπα εξ αρχής. Η ήπια αστυνόμευση και η πεζή περιπολία βοηθάει. Το ίδιο είχε γίνει και όταν υπήρχε το πρόβλημα παρεμφερές στην Ικτίνου πριν γίνει η ανάπλαση, που η ήπια αστυνόμευση και οι πεζές περιπολίες βοήθησαν ώστε να αναπνεύσει κάπως η περιοχή. Ναι. Το ίδιο μπορεί να γίνει και τώρα. Μετακινούνται, υπάρχουν άλλες περιοχές με ανάλογα προβλήματα στο κέντρο και επί σε ποια... Κοιτάξτε, οι περιοχές είναι η περιοχή της Ορτώντας, το συγκεκριμένο σημείο, και σε πιο ήπια μορφή στην πλατεία της Αγίας Σοφίας. Ναι. Πόσο έχει επιδεινωθεί η εικόνα της εγκατάλειψης λόγω και των έργων του μετρό, καθώς για χρόνια το κέντρο είναι κρυμμένο μέσα στις λαμαρίνες και δεκάδες βιτρίνες καταστημάτων έχουν σβήσει? Κύριε Σαμαδαδά, το συγκεκριμένο σημείο και τα άλλα δύο που σας ανέφερα δεν έχουν να κάνουν καθόλου με το μετρό. Ναι. Καθόλου. Πάντως το άγαλμα Βενιζέλου είναι σημείο αναφοράς για κάθε συγκέντρωση που διαμαρτυρίας που γίνεται, έτσι, ναι, κύριε Λαζάρου? Βοηθάει, επειδή είναι ανοιχτός ο χώρος, υποθέτω. Ναι. Πέρσι τα Χριστούγεννα που έγινε και το πάρκο αυτό, το περιβόητο αυτό το πάρκο, το Χριστουγεννιάτικο χωριό, σωστά, είδαμε ότι αυτό έγινε και μετακινήθηκε σε εκείνο το κομμάτι της Αριστοτέλους προκειμένου να συμβάλλει στην πάταξη της παραβατικότητας και εγκληματικότητας. Βοήθησε? Φυσικά και βοήθησε. Που σημαίνει ότι εάν υπάρχει κάποιος τρόπος δραστηριότητας στην περιοχή, θα βοηθήσει το να φύγουν όλα αυτά τα παραβατικά στοιχεία. Παραβατικά στοιχεία. Ναι, γιατί όπως είπαμε εκεί πέρα γίνεται από διακίνηση, χρήση ουσιών, ό,τι μπορεί να φανταστεί, τσιγάρα, τα λαθρέα τσιγάρα, όλα εκεί είναι. Αυτό το οποίο... Μέχρι και εκπόρνευση, σας το λέω εγώ. Αυτό που ζητούν οι κάτοικοι, οι περίοικοι, για να μιλάμε στους κατοίκους, είναι... Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι να βρουν κάποια προστασία οι ίδιοι. Δηλαδή είναι θέμα κοινωνικής πολιτικής. Η αντιδημαρχία κοινωνικής πολιτικής θα πρέπει να ασχοληθεί λίγο με αυτούς τους ανθρώπους. Λίγο περισσότερο. Ναι. Να τους προσφέρει μια ποιότητα ζωής. Ναι. Δεν είναι μόνο καλό για τους περίπους, είναι και για τους ίδιους. Σωστά. Πόσο μπορεί να τους βοηθήσει, τέλος πάντων. Γιατί το θέμα δεν είναι να τους διώξουμε από εκεί. Θα πάνε κάπου αλλού. Μα σαφώς. Ναι. Έχουν όσο μπορεί να τους βοηθήσει. Δεν ξέρω στο κατά πόσο και σε τι βαθμό είναι εφικτό, αλλά σίγουρα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια. Κύριε Λαζάρου, τώρα στο απογευματινό αυτό κάλεσμα θα γίνει στις 5 το απόγευμα? Θα γίνει. Υπήρξε κάποια πρόσκαιρη αναβολή του λόγω της λανθασμένης ανακοίνωσης από την κυβέρνηση ότι η Θεσσαλονίκη αλλάζει κατηγορία όσον αφορά τα μέτρα προστασίας. Τελικά δεν έχει αλλάξει κατηγορία, οπότε αποφάσισα να την κάνουν. Να την κάνετε σήμερα, γιατί αύριο δεν ξέρω που θα έρθει ο κύριος Χαρδαλιάς, αν θα μπορέσετε να την κάνετε. Σήμερα είναι ο κύριος Κουσοχοίδης από ό,τι άκουσα εδώ πέρα. Ναι, θα είναι σε λίγη ώρα στο Μέγαρο, θα συνδεθούμε και με το Μέγαρο να δούμε αν έχει φτάσει ο υπουργός. Ελπίζω να έχει αποτέλεσμα. Μακάρι, και να είναι ένα από τα θέματα που θα τεθούν σε αυτή τη σύσκεψη και η περιοχή αυτή, δηλαδή το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης και η περιοχή. Μα είναι κρίμα πραγματικά, δηλαδή. Είναι ο άξονας της Αριστοτέλους, είναι η συνέχεια του άξονας της Αριστοτέλους και αυτή η παραβατικότητα συνεχίζεται μέχρι και την Ερμού πολλές φορές. Βέβαια, όχι πολλές φορές. Είναι... Το θεωρώ δεδομένο ότι το πρόβλημα είναι μέχρι και την Ερμού σίγουρα. Και μαχαιρώματα έχουμε δει μέσα στην αγορά, μέσα στο καπάνι. Ναι, δεν είναι.
Και μαχαιρώματα για το τίποτα και να κινδυνεύουν επαγγελματίες που βρίσκονται εκεί με νύχια και με δόντια τόσα χρόνια και ειδικά τα τελευταία χρόνια της κρίσης. Καταρχάς είναι η ποιότητα, είναι οφείλει και ο Δήμος και η Πολιτεία να δώσει μια ποιότητα ζωής σε όλους αυτούς. Απαξιώνουν και οι περιουσίες τους, αν θέλετε, κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, δεν θα πάει κάποιος να νοικιάσει, να αγοράσει ένα σπίτι σε μια περιοχή όπου υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Ναι, δεν θα μπορεί να περπατήσει. Τι, δεν μπορεί να παρκάρει, να επιστρέψει στην δουλειά του. Ναι. Ούτως ή άλλως οι πολυκατοικίες είναι παλιές στο μεγαλύτερο, παλιά οικοδομήματα, δηλαδή δεν... όχι μόνο, υπάρχουν και κάποια κοσμήματα αρχιτεκτονικής εκεί, τα οποία καταστρέφονται. Ρημάζουν για αυτόν τον λόγο. Και αυτό είναι ένα κομμάτι που πρέπει να αναδείξουμε στις ομορφιές της πόλης. Είναι πολλά τα οι παράμετροι για τους οποίους θα πρέπει να γίνει κάποια... Να υπάρχει κάποια μέρημνα για όλη αυτή την περιοχή. Ναι. Και όχι μόνο, βέβαια. Κύριε Λαζάρου, εγώ σε αυτό το κάλεσμα που κάνετε σήμερα το απόγευμα στις 5 πίσω από το άγαλμα του Βενιζέλου, θέλω να δω και όλους αυτούς που το χρησιμοποιούν ως σημείο συγκέντρωσης για όλες τις διαμαρτυρίες. Να έρθουν και να συμπαρασταθούν σε αυτήν εδώ την προσπάθεια. Να κάνω μια διευκρίνηση. Την διοργάνωση την έχουν αναλάβει κάτοικοι, επαγγελματίες της περιοχής, εμείς τους βοηθάμε ως σωματείο για την πραγματοποίησή της, για να είμαι απόλυτη, γιατί δεν την οργανώσαμε εμείς, ήταν δικιά τους πρωτοβουλία και μπράβο τους. Ναι, και ενώνεται τις δυνάμεις σας και λογικό είναι να μας αφορά όλους. Αφορά όλους μας όσοι ζούμε σε αυτή την πόλη. Η περιοχή, πρέπει η πόλη όλοι όσοι μπορούν να έρθουν. Ναι. Να δώσουμε το μήνυμα ότι πρέπει και να προστατευθούν αυτοί οι άνθρωποι που βασανίζονται εκεί πέρα. Αυτό με οποιονδήποτε ακριβώς τρόπο, αυτοί που το προκαλούν να συλληφθούν και οι υπόλοιποι να μπορούν να κινούνται ελεύθερα. Είναι θέμα ποιότητας ζωής αμφίπλευε και για τους προβλήματος που δημιουργούν, που έχουν παραβατικές συμπεριφορές και για μας. Ναι. Κύριε Λαζάρου, σας ευχαριστώ θερμά. Ο πρόεδρος του Σωματείου Φίλη του Ιστορικού Κέντρου της Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ.